Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Θόδωρο Καράογλου. Τον έχουμε αρκετές φορές φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή. Να του πούμε και συγχαρητήρια για την εκλογή, αλλά και συγχαρητήρια γιατί το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης είναι ένα κομβικό Υπουργείο για την κυβέρνηση και νομίζω ότι έχει τον κατάλληλο άνθρωπο για να πάει καλύτερα στο μέλλον. Καλημέρα σας, τι κάνετε Υπουργέ? Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Σαντορνέ, σε εσάς, συνεργάτες σας, τους φίλους ακροατές. Να ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Πράγματι έτσι είναι, εδώ στην Μακεδονία, στη Θράκη, είναι ο ρόλος μας τέτοιος, είναι η θέση μας η γεωγραφική τέτοια που πρέπει πάντοτε να φυλάμε θερμοπύλες και πρέπει πάντοτε να είμαστε στις επάλξεις. Εσείς, όχι μόνο ως υπουργός, αλλά και ως απλός βουλευτής, έχετε κατά καιρούς ασχοληθεί, θα έλεγα, επισταμένα με το θέμα των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Τώρα βέβαια είναι και ο ρόλος σας τέτοιος που νομίζω υπαγορεύει άμεση εμπλοκή με το θέμα. Θέλω να πω ότι πριν από λίγες ημέρες είχαμε μία άσκηση, τουλάχιστον μία, μας πληροφόρησε ο κύριος Στέλιος Παπάς, ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ, ότι θα ασκήσει μία αγωγή αποζημίωση εναντίον σας. Έχουμε κάτι νεότερο προς αυτή την κατεύθυνση? Έχει ασκηθεί αυτή η αγωγή και με ποιο αιτιολογικό θέλει να ασκήσει αυτή την αγωγή, κύριε Υπουργέ? Ακούστε λίγο, γιατί θεωρώ ότι το μείζον πολιτικό ζήτημα είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών του πολυοδομικού συγκροτήματος και γενικότερα του νομού Θεσσαλονίκης από τον ΟΑΣ και δευτερευόντως έρχεται το άλλο ζήτημα που αφορά, ναι, τον κύριο Παπά και εμένα. Ναι. Λέω λοιπόν, μέχρι πριν από δύο χρόνια, οι αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνίων Θεσσαλονίκης, ήταν ένας ιδιωτικός οργανισμός. Ναι. Ένας ιδιωτικός οργανισμός, ο οποίος επιχορηγούνταν μετά από συσχετική συμφωνία με το κράτος για να κρατάει χαμηλή την τιμή του εισιτηρίου. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να λειτουργεί με τους κανόνες της αγοράς και θα ήταν πολύ ψηλότερα. Mm-hmm. Αλλά το κράτος, θέλοντας να κάνει και μια κοινωνική πολιτική, κρατούσε χαμηλότερα την τιμή του εισιτηρίου, επιδοτώντας τη λειτουργία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και πράγματι ήταν ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργούσε με τα προβλήματά του, με κάποιες γκρίνιες από τους Έλληνες, από τους πολίτες του νομού μας. Αυτά είναι κατανοητά και θεμητά, γιατί τίποτα δεν είναι τέλειο. Πάντοτε, ναι, υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Πριν από δύο χρόνια η πρώην κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, αποφάσισε πιστή στην ιδεολογία της, την ιδεολογία του κρατισμού, την ιδεολογία του ότι όλα πρέπει να γίνονται από το κράτος, να κρατικοποιήσει τις ιδιωτικές συγκοινωνίες, τις αστικές της Θεσσαλονίκης. Έγινε λοιπόν κρατικός οργανισμός ο ΟΑΣΤ. Αυτό όμως βέβαια έγινε, ξέρετε, το Σύνταγμα προβλέπει τη δυνατότητα να υπάρξει κρατικοποίηση, ναι, οποιοδήποτε μέσου για διάφορους λόγους, είτε mm-hmm. εθνικούς, είτε κοινωνικούς, είτε, ναι, οτιδήποτε τέλος πάντων θέλετε, με mm-hmm. μόνη και απαραίτητη προϋπόθεση την αποζημίωση του ιδιώτη ο οποίος έχει το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Σωστά. Γιατί η περιουσία του κάθε ιδιώτη προστατεύεται από το Σύνταγμα. Αν λοιπόν το κράτος θέλει για τον οποιοδήποτε λόγο να κρατικοποιήσει, να πάρει την περιουσία του, έχει τη δυνατότητα να το κάνει για διάφορους λόγους που πρέπει να επικαλεστεί, αλλά αποζημιώνοντας τον ιδιώτη. Αυτό όμως δεν έγινε εδώ. Δηλαδή, κρατικοποιήθηκε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών, ένας οργανισμός ο οποίος είχε περισσότερο από 3.000 μετόχους, μικρομετόχους. Ξέρετε γιατί? Γιατί παίρνοντας ένα 12,5%, το 1/8 μιας μετοχής του ΟΑΣ, υπήρχε δυνατότητα να πιάσει δουλειά αυτός που αγόραζε τη μετοχή. Και πάρα πολλοί άνθρωποι το βλέπαν σαν με τη λογική ότι προσέφεραν μια επαγγελματική αποκατάσταση στα παιδιά τους ενδεχόμενα, mm-hmm. κάναν οικονομίες, αγοράζαν το 1/8 μιας μετοχής για να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας. Έτσι λειτουργούσε το σύστημα. Κρατικοποιήθηκε λοιπόν ο ΟΑΣΤ. Και ενώ τοποθετήθηκε ο κύριος Παπάς και ο κύριος Παναγιωτίδης, που βεβαίως πρέπει να πούμε ότι καμία σχέση δεν είχαν με το αντικείμενο, και πιστεύαμε και περιμέναμε ότι κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο, δυστυχώς τα δύο τελευταία χρόνια που λειτουργεί ο ΟΑΣ υποκρατική διοίκηση πάει από το κακό στο χειρότερο. Και για να ξεκαθαρίσω έτσι, με ένα νούμερο μόνο θα σου πω για να καταλάβετε, mm. ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών έχει 650 λεωφορεία διαφόρων κατηγοριών, από μικρά μίνι μπας έως και τα μεγάλα τα αρθρωτά. Τότε με ιδιωτική διοίκηση, όταν ήταν ιδιωτικός φορέας, κυκλοφορούσαν στους δρόμους από 450 έως 500 λεωφορεία. Σήμερα με τα βία φτάνουν τα 250. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ταλαιπωρία υπάρχει στο κοινό, στο επιβατικό κοινό, το, ναι, οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε καταγγείλει τώρα πρόσφατα, πριν τις εκλογές, είχατε καταγγείλει ακόμα και για φωτογραφικό διαγωνισμό που αφορούσε την τηλεματική. Παρακολουθούσα και παρακολουθώ πάρα πολύ όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με τον ΟΑΣΤ. Ήμουνα σε άμεση επαφή με το Σωματείο Μικρομετόχων, mm. οι οποίοι
λειτουργώντας εκ των έσω, γιατί όπως σας είπα, οι περισσότεροι από αυτούς είναι και εργαζόμενοι στον ΟΑΣ, ναι, μου δίναν υλικό για διάφορα πράγματα τα οποία γινόταν. Ναι. Η κριτική μου λοιπόν, καταλαβαίνω ότι ενοχλούσε τους διοικούντες στον ΟΑΣ, τον, ναι, κύριο Παπά, τον κύριο Παναγιωτίδη και τους υπόλοιπους. Όμως η κριτική αυτή δεν ήταν ποτέ σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ήταν μια κριτική συνολικά στη διοίκηση του ΟΑΣ, στον ΟΑΣ υποκρατικό έλεγχο, γιατί λειτουργούσε χειρότερα από ό,τι πριν. Και γιατί τώρα ο κύριος Παπάς και ο κύριος Παπαγιωτίδης στρέφονται εναντίον σας και με ζητώντας και την κράτησή σας? Ναι. Όχι, ξέρουν ότι θα φύγουν. Από μέρα σε μέρα θα αντικατασταθούν. Λογικό δεν είναι, ένας κρατικός φορέας. Είναι λογικό λοιπόν να γίνει η αντικατάστασή τους. Επέλεξε λοιπόν να κάνει μια ηρωική έξοδο, δημιουργώντας έναν τόρο, ένα θόρυβο γύρω από το όνομά του, έτσι ώστε να φανεί ότι η κακιά Νέα Δημοκρατία κυνηγάει τους προηγούμενους και όλα τα σχετικά. Αυτά είναι γνωστές παλαιοκομματικότατες μέθοδοι, τις ξέρει ο ελληνικός λαός και γελάει με όλες αυτές. Προσωπικά δεν έχω πάει ποτέ στα δικαστήρια. Είμαι το 60 γεννηθής, είμαι 59 χρονών. Δεν έχω πάει ποτέ στα δικαστήρια, ούτε σαν κατηγορούμενος, ούτε σαν κατήγορος, ούτε σαν μάρτυρας, ούτε σαν τίποτα. Δεν φιλοδοξώ να πάω, δεν είναι στους στόχους μου αυτό και ποτέ δεν έκανα την πολιτική αντιπαράθεση, προσωπική αντιπαράθεση. Yeah. Πολιτική αντιπαράθεση έκανα και θα συνεχίσω να κάνω και στον κύριο Παπά και στον κύριο Παναγιωτήδη και σε οποιονδήποτε άλλο διοικεί έναν οργανισμό και βλέπω ότι δεν πάει καλά αυτός ο οργανισμός. Πολιτική κριτική έκανα στην κυβέρνηση, την προηγούμενη, την κυβέρνηση Ριζανέλ, σκληρή, σε διάφορα επίπεδα. Όμως οι χαρακτηρισμοί μου και η κριτική μου ήταν πάντα πολιτική. Δεν προσωποποίησα ποτέ την κριτική αυτή. Επομένως, απλά και μόνο σας είπα, με τη γνωστή παλαιοκομματική μέθοδο, τώρα που θα μας αλλάξουν να κάνουμε λίγο θόρυβο, με αυτή τη λογική κινήθηκε ο κύριος Παπάς. Δεν πειράζει, εγώ δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Τα δικαστήρια, εντάξει, θα φτάσει η ώρα κάποτε, αν δεν μπει υπόθεση στο αρχείο, θα πάμε και εκεί πέρα. Δεν έχουμε πάει ποτέ, θα πάμε και εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, καθαρός ουρανός στις τραπέζες, φοβάται, γιατί δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Τώρα, για το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, που και αυτό νομίζω ότι είναι και το μείζον, έτσι. Ναι, είναι το μείζον. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη να προχωρήσει έτσι σε καλύτερες μέρες, να έχουμε καλύτερες μέρες στη Θεσσαλονίκη? Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι να αντικατασταθεί η παρούσα διοίκηση, που ήταν μια κακή διοίκηση, η οποία δεν προσέφερε τίποτα, η οποία δημιούργησε προβλήματα, να υπάρξει μια νέα μεταβατική διοίκηση και βεβαίως θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί δεν είμαι εγώ το αρμόδιο Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Μεταφορών και ο Υπουργός ο κ. Καραμαλής, να δει το συγκεκριμένο θέμα και να πάρει τις τελικές αποφάσεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Θα πρέπει να το δούμε το συντομότερο δυνατόν, αφού βεβαίως προηγηθεί η άμεση αντικατάσταση της διοίκησης που σήμερα έχουμε ακόμη, της διοίκησης του κ. Παπά, για να γίνει ένας διάλογος και με τους φορείς εδώ της πόλης, να δούμε πώς φαντάζονται το μέλλον των συγκοινωνιών, όλα τα σχετικά, και αναλόγως να αποφασίσουμε. Προσωπική μου εκτίμηση, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, ναι, πρέπει ο ΟΑΣ να ξαναγυρίσει στους ιδιώτες. Μάλιστα. Οπότε αυτή είναι και η πρόταση, η προσωπική πρόταση, και αυτό είναι προφανώς και η πρόταση που κάνετε προς τον συνάδελφο. Ναι, αυτή είναι η θέση μου. Εγώ θεωρώ ότι όπου το κράτος κάνει τον επιχειρηματία, δεν πετυχαίνει, αποτυγχάνει πάντα. Γι' αυτό το λόγο θέλω να ξαναγυρίσει πάλι στους ιδιώτες, με έλεγχο από το κράτος, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του κράτους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει γρήγορα, κύριε Καράογλου? Υπάρχουν τρόποι να γίνει άμεσα? Γιατί τώρα μου λέτε 250 λεωφορεία, ενώ ήταν πάνω από 400 τα λεωφορεία, σημαίνει ότι ο οργανισμός εκπέμπει SOS, έτσι. Έχει απαξιωθεί πλήρως. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ενώ κάποτε κάποιος περίμενε 5-10 λεπτά για να πάρει το λεωφορείο, τώρα μπορεί να περιμένει και μισή ώρα ακόμη. Υπάρχουν προβλήματα. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μια στιβαρή διοίκηση. Μια διοίκηση η οποία θα κινηθεί άμεσα να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο, που η πόλη φοράει τα καλά της, η πόλη υποδέχεται τους επισκέπτες, τους χιλιάδες επισκέπτες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, να είναι πιο ανθρώπινη πόλη, να είναι πιο εξυπηρετική πόλη, να υπάρχουν περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους, να υπάρχει μια καλύτερη κίνηση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει άμεσα να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί η έκθεση είναι κοντά. Θυμίζω ότι τα εγγένεια της 84ης Διεθνούς Εκθέσεως είναι το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν ένας μήνας και δύο μέρες μας μείναν ακόμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ μου. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, τις μέρες γιορτής της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.